μεγαλειώδης έκθεση «Εμπειρία» που μάγεψε περισσότερους από 200.000 θεατές στην Αθήνα και περισσότερους από 10 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, τώρα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη φαντασμαγορική εμπειρία Van Gogh Alive, μια μοναδική παρουσίαση όλων των έργων του μεγάλου Ολλανδού ζωγράφου σε έναν χώρο, γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει. Στην είσοδο της έκθεσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το τι είναι αυτή η digital experience, να το πούμε και στα ελληνικά, αυτή η ψηφιακή εμπειρία. Ουσιαστικά πρόκειται για εμπειρία, οπότε στην είσοδο της έκθεσης υπάρχει μια αναπαράσταση από ένα πίνακα του Van Gogh, το δωμάτιο της Άλ, το οποίο είναι σε φυσικό μέγεθος, εκεί και ανενθουσιάζονται τα παιδιά. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εννοείται βιογραφικές για τον ίδιο τον καλλιτέχνη και ένα χρονολόγιο με τις εποχές του ουσιαστικά. Μετά υπάρχουν περιγραφές από μια επιλογή έργων του, 14 για την ακρίβεια, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν πολύ παραγωγικός ο Van Gogh, ειδικά στις σκοτεινές του περιόδους, αλλά έχει γίνει μια επιλογή από 14 έργα, με πρώτο και καλύτερο βέβαια το κόκκινο αμπέλι, που ήταν και το μοναδικό που πουλήθηκε εν ζωή όταν ήταν ο Van Gogh. Μόνο ένα έργο έχει πουλήσει όταν ήταν εν ζωή. Υπάρχει αυτή η επιλογή των 14 έργων, που ουσιαστικά όλα τα έργα τα γνωρίζουμε του Van Gogh, απλά σε αυτό το κομμάτι της έκθεσης βλέπουμε και το όνομα του έργου, το πότε το έχει ζωγραφίσει και διάφορες πληροφορίες. Οπότε ξαφνικά όλοι ξέρουμε την Έναστρη Νύχτα και το Ηλιοτρόπιο και ξέρουμε ότι ανήκει και στο Van Gogh. Μπορεί να μην ξέρουμε το όνομα ή τη χρονολογία. Εδώ λοιπόν μας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Και μετά βέβαια περνάμε στο Sensory 4 που ακούγεται κάπως. Είναι μια εμπειρία τελείως διαφορετική, είναι η ψηφιακή καινούργια εποχή. Είναι η τεχνολογία που αγκαλιάζει την τέχνη. 3.000 πίνακες, σκίτσα αλλά και κινούμενες εικόνες προβάλλονται από το φημισμένο σύστημα υψηλής τεχνολογίας Sensory 4 παντού, στους τοίχους, τις κολόνες, την οροφή, το πάτωμα. Σε έναν χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων, 40 και πλέον πολυκάναλοι προβολής υψηλής ευκρίνειας, με ήχο υψηλής πιστότητας, δημιουργούν μια εκπληκτική απεικόνηση στις πολλαπλές επιφάνειες, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τις αισθήσεις. Τα διαχρονικά αριστουργήματα του Van Gogh ζωντανεύουν και ο επισκέπτης γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι τους. Το πιο εντυπωσιακό νομίζω κομμάτι της έκθεσης για τα παιδιά τουλάχιστον, αλλά και για τους μεγάλους την πρώτη φορά που το βλέπεις, και δεν ξέρω αν είναι καλό που αποκαλύπτεται έτσι απλά, είναι οι προβολές που γίνονται στο πάτωμα. Γιατί εκεί, λόγω του φωτός, τα παιδιά είτε περπατάνε πάνω του, είτε ξαπλώνουν πάνω του, άλλα τα αγκαλιάζουν, κάνουν σκιές με τα χέρια τους. Γενικά είναι μια διαδικασία που μπορείς να το πεις και λίγο παιχνίδι βέβαια, το οποίο όμως, εντάξει, είναι κάτι για τα παιδιά ειδικά, είναι πολύ ιδιαίτερο. Ο μεγάλος, θέλω να σας πω, απλά περνάει από γύρω, δεν πατάει επάνω, αλλά με τα παιδιά το αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί μπορούν εννοείται να ξαπλώσουν επάνω του και να το αγκαλιάσουν, γιατί έτσι έρχονται και πιο κοντά σε όλο αυτό. Η έκθεση φιλοξενείται στο περίπτερο 12 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μέχρι και τον Ιανουάριο του 2019.